πάμε στα όσα εκτυλίσσονται στις Βρυξέλλες. Θέλω να κάνω αρχή με τον Δημήτρη Παπαδάκη. Ήσασταν και φίλοι, θα έλεγα, κύριε Παπαδάκη, με την κυρία Καϊλή. Παίξαμε και ένα απόσπασμα από εκείνη την ομιλία που προξένησε, αν μη τι άλλο, έκπληξη σε όλους όσους ήταν παριστάμενοι σε αυτή τη συζήτηση. Φαντάζομαι και σε εσάς ήταν έκπληξη όλα όσα ανέφερε. Μας ακούει ο κύριος Παπαδάκης? Λοιπόν, δεν μας ακούει. Ο κύριος Φουρλάς μας ακούει? Ναι, σας ακούω. Λοιπόν, ήσασταν και εσείς εκείνη την συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Situation of Human Rights in the Context of the FIFA World Cup in Qatar. Μας εξέπληξε πραγματικά η Εύα Καϊλή με τα όσα είπε, αλλά από το να μας εκπλήξει αυτά που ακούσαμε, μέχρι να υποθέσουμε ότι υπάρχει όλο αυτό το κύκλωμα από πίσω, υπάρχει μια απόσταση και η αλήθεια είναι ότι δεν επήγε το μυαλό μας. Φτάσαμε τώρα στο Στρασβούργο για... Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ βαρύ το κλίμα είναι για αυτή τη συνεδρία πριν από τα Χριστούγεννα. Ακούσατε από τον ανταποκριτή σας στις Βρυξέλλες ότι ακολουθεί σε νομικό πλαίσιο. Θα υπάρξει μια σύνοδος των Προέδρων και μετά στην Ολομέλεια η ώρα 6 ώρα, 5 ώρα Στρασβούργου, 6 ώρα Κύπρου. Θα υπάρξει η πρώτη συνεδρία του Ευρωκοινοβουλίου. Αντιλαμβάνομαι ότι θα υπάρξουν έντονες τοποθετήσεις και από την Πρόεδρο και από τους αρχηγούς των πολιτικών ομάδων. Εναπόκειται πλέον στο Ευρωκοινοβούλιο, αν θα άρει την ασυλία της κυρίας Καϊλή για να δικαστεί. Έχω την εντύπωση όμως ότι αν δεν μπορεί να την πάψει κάποιος, επικαλούμε το προηγούμενο του Λαγού, του Χρυσαυγίτη, ο οποίος ενώ βρίσκεται σε φυλακή, διατηρεί ακόμα την ιδιότητα του ευρωβουλευτή. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα κινηθούν τα πράγματα. Έχω την εντύπωση όμως ότι θα τρέξουν τις επόμενες ώρες σημαντικές εξελίξεις. Ναι. Τώρα, κύριε Φουρλά, αυτό το θέμα που συζητάμε και στην Κύπρο που έχει τώρα ψηφιστεί και νόμος για το lobbying, εσείς έτυχε το διάστημα που είστε ευρωβουλευτής να σας προσεγγίζουν άνθρωποι ή να βλέπετε και σακούλια με χρήματα να πηγαίνουν έρχονται? Σακούλια με χρήματα δεν είναι να πηγαίνουν έρχονται, η αλήθεια, αλλά είδα λομπίστες στο Ευρωκοινοβούλιο οι οποίοι είναι θεσμοθετημένοι. Αυτό πρέπει να το πω. Ναι. Και μάλιστα οι λομπίστες στο Ευρωκοινοβούλιο έχουν και δική κάρτα σήμανσης με ειδικό χρώμα για να ξεχωρίσουν ότι είναι, ξέρω εγώ, εκπρόσωποι των λόμπι. Εναπόκειται στους ευρωβουλευτές, αγαπητοί μου Γκάτια, αν θέλουν να τους δουν, αν θέλουν να συνομιλήσουν μαζί τους, να τους ακούσουν τι έχουν να πούν. Και από εκεί και πέρα, στο ήθος του κάθε ευρωβουλευτή για το τι θα πράξει η Μπενεδέρ. Ναι. Στο θέμα που συζητάμε, κυρία Φουρλά, που έχει να κάνει με το Κατάρ και το παγκόσμιο κύπελο, σας προσέγγισε οποιοδήποτε εσάς για οποιοδήποτε λόγο? Δεν με προσέγγισε κανένας. Η αλήθεια είναι ότι η κυρία Καϊλή μου ζήτησε κάποια στιγμή, επειδή είμαι μέλος της Επιτροπής της ΛΥΠΕ, να κάνω κάποιες τροπολογίες. Όταν έφτασα κοντά στο γραφείο μου, είδα ότι ήταν τροπολογίες για το ΚΑΤΑ και τις απέρριψα αμέσως, δεν έκανα κανένα. Ναι, επί ποιου νομοθετήματος ήταν αυτό? Ένα λεπτό, κύριε Φουρλά, έχει τη σημασία του. Τι ήταν αυτό, τι συζητούσατε και. Ήταν τροπολογίες, δεν θυμάμαι ακριβώς τι ήταν τροπολογίες. Αφορούσε τη συζήτηση στη ΛΥΠΕ. Αλλά θυμούμαι έντονα, το ανακάλασα στη μνήμη μου μετά όταν με ξέσπασε όλη αυτή η ιστορία, ότι μου είχε ζητήσει να κάνω κάποιες τροπολογίες που αφορούσαν τον ΚΑΤΑ. Πήρα και μάλιστα θυμούμαι πολύ συγκεκριμένα ότι τις είδα και δεν μου άρεσαν, διότι ήταν λες και ξέρω εγώ εξεπλένναμε τον ΚΑΤΑ από όλα όσα είχε που καταλόγιζαν. Να. Μάλιστα είχα πάρει τότε τηλέφωνο για να είμαι εντελώς σίγουρος για το τι θα πράξω και το Υπουργείο Εξωτερικών, τον κύριο Κορνίλιο, τον Γενικό Διευθυντή και του είπα. Έχω αυτά τα πράγματα μπροστά μου, τα οποία εγώ δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να ασχοληθώ και μου είπαν και το Υπουργείο Εξωτερικών ότι καλύτερα να μείνει μακριά από αυτήν την ιστορία. Να. Και το απέρριψα πολύ ευγενικά και δεν δέχτηκα να κάνω ούτε ένα γιώτα, ούτε μια γραμμή ως το προηγούμενο. Σε κάθε περίπτωση, εκείνες οι πρωτοβουλίες, οι τροπολογίες πέρασαν, κύριε Φουρλά? Δεν έχω ιδέα αν άλλο συνάδελφο τι είχε καταθέσει, δεν ξέρω. Δεν το παρακολούθησα παρακάτω. Εγώ ξέρω τι έκανα εγώ. Σε ποια επιτροπή αναφέρεστε, κύριε Φουρλά? Επιτροπή ΛΥΠΕ. Πολιτικών ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να υποθέσεις τότε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι όλο αυτό το κύκλωμα υπάρχει πίσω. Και ξέρετε, όσον το ψάχνουμε, έχω την εντύπωση ότι δεν είναι μόνο η Καϊλή που ήταν εμπλεγμένη σε όλη αυτή την ιστορία, αν τελικά είναι εμπλεγμένη και αποδειχτεί, διότι δεν είμαι δικαστής, αντιλαμβάνεστε, πριν να δικάσω. Έχω την εντύπωση ότι μιλάμε για πάρα πολλά εκατομμύρια. Ότι δεν είναι μόνο η κυρία Καϊλή που ήταν εμπλεγμένη μέσα, ότι υπάρχει μια ομάδα που το χειριζόταν όλο αυτό το πράγμα και ότι οι Καταρινοί έχουν χρηματίσει διάφορους και είναι νομίζω μια πολύ καλή ευκαιρία να σπάσει το απόστημα όλων αυτών, κάτι
θλίπτει την αξιοπιστία του Ευρωκοινοβουλίου. Εγώ δεν πληρώνω από το δάχτυλο μου, την πλήττει ανεπανόρθωτα. Και όσο πιο γρήγορα καθαρίσει αυτή η ιστορία, νομίζω ότι είναι καλύτερα για όλους. Ναι, και είναι και ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονται το θέμα οι βελγικές αρχές. Πάμε να χαιρετήσουμε και τον κύριο Δημήτρη Παπαδάκη. Κύριε Παπαδάκη. Σας χαιρετώ. Λοιπόν, απλά στο σημείο αυτό να πω ότι δύο μέρες αφότου άρχισε να ξεσκεπάζεται αυτό το σκάνδαλο, είχαμε και την πρώτη αντίδραση του Κατάρ. Λέει: το κράτος του Κατάρ απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε προσπάθεια σύνδεσής του με κατηγορίες για ανάρμοστη συμπεριφορά. Κάθε σύνδεση της καταριανής κυβέρνησης με τους αναφερόμενους ισχυρισμούς είναι αβάσιμη και σοβαρά παραπληροφορωμένη, αναφέρει η ανακοίνωση, τονίζοντας ότι το κράτος του Κατάρ λειτουργεί πλήρως συμμορφωμένο με τους διεθνείς νόμους και κανονισμούς. Αλίμονο. Τι άλλο θα έλεγαν. Όμως, λέγαμε, κύριε Παπαδάκη, πριν. Και είχατε πιο στενές σχέσεις εσείς, έτσι είσαστε και στην ίδια ομάδα με την κυρία Καϊλή. Είχαμε προβάλει και εκείνο το απόσπασμα από την ομιλία της, έτσι όταν συζητούσα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο του παγκόσμιου κυπέλου στο Κατάρ. Εσάς δεν σας εξέπληξαν όλα όσα πρέσβευε εκείνη την ώρα ή φαντάζομαι και πριν και μετά η κυρία Καϊλή? Κυρία Σάβα, θέλω να πω ότι με την κυρία Καϊλή είχαμε μια στενή συνεργασία την προηγούμενη πενταετία. Και ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ στην ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκράτων, όπως ήμουν και εγώ επικεφαλής της δικής μας ομάδας που εκπροσωπούσαμε, και είχαμε μια στενή σχέση. Από εκεί και πέρα είναι γεγονός ότι μετά από την ομιλία αυτή είχαν δημιουργηθεί κάποιες σχέσεις, αλλά δεν μπορούσε το μυαλό μας να πάει οπουδήποτε. Εγώ μάλιστα την βρήκα μέσα στο διάδρομο και είπα την έντονη διαφωνία μου σε σχέση με την ομιλία της. Προσπάθησε με πολιτικά επιχειρήματα να μου αντιστρέψει την τοποθέτηση τη δική μου. Βεβαίως δεν μπορεί κάποιος να ποινικοποιεί την πολιτική τοποθέτηση του οποιοδήποτε. Αυτό είναι το ένα, η ομιλία, την οποία έχουμε συζητήσει κατά κόρον από προχθές. Ο κύριος Φουλάς μας είπε πριν ότι του έστελνε και τροπολογίες για θέματα που είχαν να κάνουν με το κατά. Είχατε κι εσείς. Καμία τροπολογία δεν μου έστειλε, καμία ανοίξη δεν μου έγινε. Και βεβαίως εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, να αποκαλυφθεί η αλήθεια και βεβαίως να παραδειγματιστούμε και εμείς στην Κύπρο πώς δρούν κάποιες άλλες αρχές σοβαρά κράτη, όπως το Βέλγιο. Με χειρουργική λεπτομέρεια χειρίστηκαν την υπόθεση. Είναι υπόψη μου ότι η ασυλία του Ευρωβουλευτή είναι πάρα πολύ ισχυρή και ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμάς, αν γίνει κάτι στην Κύπρο, το μαχαίρι δεν φτάνει στο κόκαλο, γιατί είναι στρογγυλοποιημένο μέχρι αυτές. Το κόκαλο δεν μπορεί να κάνει το μη. Άρα ας προβληματιστούμε από αυτό το οποίο υπάρχει και να μην λέμε να κάνουμε τους έκπληκτους άμα τι έχει γίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σαφώς έχει πλήξει την εικόνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά εγώ δεν έχω ζήσει ξανά σκάνδαλο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα 8,5 χρόνια που είμαι Ευρωβουλευτής. Ναι. Αυτό είναι και θα ρωτήσω και εσάς, κύριε Παπαδάκη, με αυτούς τους λομπίστες και λοιπά, το πώς προσεγγίζονται οι Ευρωβουλευτές, είτε ψηφίσματα και λοιπά. Εσείς νιώσατε πόσα χρόνια είστε, 8,5 τώρα? 8,5. Ωραία. Σας προσέγγισε οποιοδήποτε ή νιώσατε την... καταλάβατε ότι κάποιος επιχειρεί να σας χρηματίσει? Ποτέ. Με έχουν προσεγγίσει οι λομπίστες, είχα συναντήσει μαζί τους για να εξυπηρετηθούν. Και όταν λέμε λομπίστε, μπορεί να μιλάμε και για εκπροσώπους χωρών. Ναι, όπως στην περίπτωση των Καταρινών, για να αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Ναι, εσείς είχατε παρεδώσει με Καταρινούς? Συμμετείχα στην προηγούμενη θητεία και μάλιστα πήγα επίσκεψη στο Κατάρο, που ήμουν και παρκούντος επικριτικός σε σχέση με τους θανάτους των εργατών από τρίτες χώρες. Και από εκεί και πέρα δεν ανανεώσα τη συμμετοχή μου σε αυτήν τη συγκεκριμένη ομάδα, γιατί δεν ήμουν ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα αυτών των αποστολών των οποίων είχαμε και συμμετέχω σε άλλες επιτροπές. Αλλά κανένας δεν αποτόλμησε να μας διαφθείρει κατά αντίστοιχον τρόπο. Και όσο πάει περιμένουμε τα δικαστήρια, κυρία Σάβα, μην πηγάζουμε από αέρος το πιο σημαντικό, γιατί ο καθένας έχει το δικαίωμα μέχρι της τελευταίας στιγμής. Σίγουρα τώρα προσπαθούμε να ενώσουμε τα κομμάτια αυτού του πάζου. Το έχουν κάνει ήδη βεβαίως. Άλλος ο τρόπος στις Βρυξέλλες των αρχών εκεί. Το θέμα είναι ότι προκύπτουν ζητήματα. Έχουν πληροφορήσει ότι, να σας πω, αν δεν το έχετε αναφέρει ήδη, ότι έχουν διεσμεύσει τα περιουσιακά στοιχεία της κυρίας Καϊλή. Ναι. Έχουν προχωρήσει αρχές. Ναι. Και στην Ελλάδα. Ναι. Και στην Ελλάδα, ναι. Τώρα, κύριε Παπαδάκη, μας έλεγε και πριν τα διαδικαστικά για το τι ακολουθεί σήμερα στο Στρασβούργο. Από πλευράς της δικής σας ομάδας είναι κάτι άλλο, θα γίνει μια σύσκεψη? Ήδη έχει τεθεί εκτός πολιτικής ομάδας η κυρία Καϊλή, όπως διαγράφηκε και από τον ΠΑΣΟΚ άμεσα. Και βεβαίως σήμερα θα καθαιρεθεί από τη θέση του Αντιπρόεδρου
Με απόφαση, νομίζω, δεν είμαι βέβαιος, κυρία Σάβα, γιατί δεν έχει ξαναρθεί, με απόφαση του Προεδρείου του Κοινοβουλίου. Μάλιστα. Άρα, εσείς τώρα είστε στο Στρασβούργο, όλοι οι ευρωβουλευτές σε αυτό το κλίμα. Εγώ είμαι για Στρασβούργο, ο Λουκάς επικοινωνεί νωρίτερα. Εγώ τώρα αναχωρώ για αυτό. Ωραία. Και θα πάτε εκεί να δούμε, είναι τα διαδικαστικά, αφαιρούνται οι όποιες αρμοδιότητες είχε εντός επιτροπών κλπ. Παραμένει ευρωβουλευτής. Ναι. Ο Σκιώδης εισηγητής για το report της Πήγασος και είναι ένας από τους λόγους όπου δεν προχώρησε ο κύριος Ανδρουλάκης να διαγράψει την κυρία Καηλή προηγουμένως για να μην δημιουργήσει εμπόδια στην διαδικασία της επιτροπής. Α, το πούμε αυτό, σαφώς αναμένω ότι θα πάρει κάποιος άλλος το συγκεκριμένο report από μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Εννοείται, ήταν η κυρία Καηλή σε αυτό ήταν το θέμα. Ήταν η σκιώδης εισηγήτρια εκ μέρους της πολιτικής μας ομάδας. Α, μάλιστα. Τι ωραία. Ωραία. Σας ευχαριστώ. Να χαιρετήσω τους ευρωβουλευτές. Θα έρθω...